Ελεύθερα και ανεξάρτητα το έθνος του. Η σύζυγός του όμως και βασίλισσα του ζητούσε επίμονα να της δώσει το δικαίωμα να κυβερνήσει τη χώρα έστω και για 24 ώρες. Εκείνος, ο βασιλιάς, πάντοτε αντιδρούσε λέγοντάς ότι αυτό είναι αδιανόητο και αδιανόητο. Εκείνη όμως επέμενε αντιλέγοντας ότι είναι ζευγάρι, ότι έχουν ζήσει μαζί τόσα χρόνια, ότι μαζί έκαναν τα παιδιά. Μετά από τις συζυγικές πιέσεις, εξάλλου ξέρετε οι γυναίκες πως πιέζετε τους άντρες σας, τελικά ο βασιλιάς πίστηκε και της παρέδωσε το σκύπτρο και τη σφραγίδα και μάλιστα ανεφόρον για να κυβερνήσει το βασίλειο για 24 ώρες. Η πονηρή βασίλισσα, μόλις πήρε το σκύπτρο και τη σφραγίδα, εξέδωσε αμέσως το πρώτο βασιλικό διάταγμα, να συλληφθεί ο τέος βασιλεύς. Αμέσως δε εκδίδει και το δεύτερο διάταγμα, να αποκεφαλιστεί ο τέος βασιλεύς. Έτσι, η Παμπώνινη βασίλισσα κυβέρνησε για πολλά χρόνια στη χώρα των Ανοήτων. Στο ανωτέρω παράδειγμα, βάλτε παρακαλώ στη θέση του βασιλιά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και στη θέση της βασίλισσας, και στη θέση της βασίλισσας βάλτε την Ενωμένη Ευρώπη. Και ειδού τώρα οι συνέπειες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος παρέδωσε την εξουσία του νομοθετή δια το έθνος μας και μάλιστα χωρίς όρους με την υπογραφή που έθεσε στη συνθήκη του Μάστριχ σε κάποιους άγνωστους κύριους που ευρίσκονται στις Βρυξέλλες. Και εκείνοι τώρα εξέδωσαν το πρώτο βασιλικό διάταγμα, την πρώτη κοινοτική τους εντολή. Ποιος όμως έχει, αδελφοί μου, το δικαίωμα να δίνει εντολές? Φυσικά ο ανώτερος προς τον κατώτερο, ο στρατηγός προς τον στρατιώτη. Ποιο είναι το πρώτο διάταγμα της Ενωμένης Ευρώπης? Εις βάρος των κρατών μελών της, η συνθήκη του Σέγγεν. Τι ζητάει η συνθήκη του Σέγγεν? Να συλλέξουν μέχρι λεπτομερίας οποιασδήποτε πληροφορία μπορούν για όλους τους υπηκόους της, έτσι ώστε να μπορεί η βασίλισσα, η Ενωμένη Ευρώπη, να γνωρίζει στη δεδομένη στιγμή που θα θελήσει ποιοι είναι οι δικοί της και ποιοι όχι. Αυτά που λέγουν οι πολιτικοί μας ότι ψηφίσαν τη συνθήκη του Σέγγεν για τα ναρκωτικά,
και για τα εγκλήματα είναι τουλάχιστον αφέλειες για τους αφελείς. Ερωτούμε, αφού στη Βασίλισσα έχει δοθεί το δικαίωμα να νομοθετεί πλέον ανεφόρον για τα κράτη-μέλη της, έχει άραγε το δικαίωμα η Βασίλισσα να εκδώσει η Ενωμένη Ευρώπη κοινοτικές εντολές, δηλαδή βασιλικά διατάγματα, όπως να γίνουν οι αγρότες της Ελλάδος από 30% που είναι 6%. Έχει αυτό το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα να τους κάνει 6% και οι υπόλοιποι εργάτες και αγρότες να ψάχνουν να βρουν άλλη δουλειά. Έχει δικαίωμα η Ενωμένη Ευρώπη να πει να υποτιμηθεί η δραχμή κατά 14%, να θάψετε τα πορτοκάλια σας, να θάψετε τα μήλα, να πετάξετε τα καπνά, να θρέψετε χοιρινά και όχι εγώ πρόβατα, να χύσετε το γάλα, να ξεφυτέψετε τις ελιές και φυτέψτε τώρα μερικοκές, διότι εγώ αυτά επιδοτώ. Έχει επίσης το δικαίωμα να εκδώσει η Ενωμένη Ευρώπη διατάγματα, κοινοτικές εντολές δηλαδή, όπως να εφαρμοστεί στο βασίλειό μου η καύση των νεκρών, η υποχρεωτική εργασία της Κυριακής, η διακοπή της μισθοδοσίας των κληρικών, η υποχρεωτική θέσπιση μόνον του πολιτικού γάμου, ο συνεορτασμός του Πάσχα μετά των παπικών, η κατάργηση του αβάδου του Άγιου Όρους. Και φυσικά, αδελφοί μου, το έχει το δικαίωμα η Ενωμένη Ευρώπη να στείλει τέτοιες κοινοτικές ρολές. Αυτό σημαίνει μάστρι. Δώσαμε την εξουσία στις Βρυξέλλες να νομοθετούν για οποιαδήποτε ζητήματα και ανεφόρον για εμάς. Έτσι, έτσι αδελφοί μου, προδότηση μύθου, όπως απεφάνθηκαν έγκριτοι νομικοί, βουλευτές, ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών. Η συνθήκη του Μάστρι είναι υπεράνω παντός ελληνικού νόμου και του ελληνικού συντάγματος. Οπότε και ο Πρωθυπουργός να αλλάξει και η κυβέρνηση να αλλάξει, ουδεμία πλέον σημασία έχει για την Ελλάδα. Το σκύπτρο το κρατάει η Βασίλισσα των Βρυξελών. Και η οποία αυτή τώρα διατάσσει. Και το νέο διαταγμά της είναι να πάρουμε νέες ταυτότητες. Ό,τι διατάγματα θέλει εκδίδια. Άρα, όσο και να διαμαρτυρώμεθα εμείς προς την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό ή προς τους υπουργούς, κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα δεν μπορούμε να επιτύχουμε, διότι το σκύπτρο και τη σφραγίδα την κρατά γερά η Βασίλισσα, η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό λέγεται μεταβίβαση εξουσίας από εθνικό επίπεδο σε ξένα υπερεθνικά κέντρα. Πριν εκδώσει λοιπόν η Βασίλισσα διατάγματα τελικής εξοντώσεώς μας, ας προλάβουμε επιτέλους, ας προλάβουμε να θέσουμε όρους στην Ενωμένη Ευρώπη ή να τις πάρουμε το σκύπτρο τώρα που είναι νωρίς ακόμα. Αδελφοί και πατέρες, αφού σήμερα με τη συνθήκη του Μάστρι έχει γίνει πλέον η μεταβίβαση της εξουσίας σε κάποιους αγνώστους κυρίους των Βρυξελών που σκέφτονται και αποφασίζουν πριν από μας για εμάς, αυτό σημαίνει, και ας τα ακούσουν οι βουλευτές, ότι μας υποβίβασαν από αυτόνομους πολίτες και έθνος και μας έκαναν χωρίς τη θέλησή μας υπήκοους μιας ξένης χώρας και μάλιστα ανεφόρον, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις κοινοτικές εντολές χωρίς αντιλογίες,
χωρίς αντιρρήσεις, όπως υπακούει ακριβώς ο στρατιώτης το στρατηγό του. Μάστρικ λοιπόν σημαίνει τυφλή υπακοή στις κοινοτικές εντολές των Βρυξελών. Το δεύτερο παράδειγμα μου και τελειώνω. Αναφέρεται σε ένα πεινασμένο θηρίο που είναι έτοιμο να μας κατασπαράξει. Το θηρίο που του δόθηκε η εξουσία να μας φάει και να μας εξαφανίσει σαν λαούς είναι οι Βρυξέλλες. Επέτυχε, και θέλω να προσέξετε το τι λέω, επέτυχε το θηρίο αυτό μέχρι σήμερα να μας παραπλανήσει και να μας κάνει να ασχολούμεθα μόνο με τις ακαθαρσίες του και τα απόβλητά του, που είναι οι ταυτότητες, οι φοροκάρτες, οι κάρτες υγείας, η επιβολή του 666 δια του γραμματού κώδικος και ό,τι άλλες ακαθαρσίες κάνει. Και δεν μας άφησε το θηρίο το χρόνο να ασχοληθούμε με το ίδιο το θηρίο των Βρυξελών, το οποίο εκείνο κοιτάζει πώς θα μας καταβροχτήσει τη στιγμή που εμείς ασχολούμεθα, ψάχνουμε και έχουμε δώσει όλη την προσοχή μας στα απόκριτα και όχι στο θηρίο. Έτσι το θηρίο ετοιμάζεται καθημερινά να κατασπαράξει όλους εμάς εύκολα. Γι' αυτό και ζητάει εκ των προτέρων να πληροφορηθεί το τι είμαστε και τι είμαστε, ώστε να γνωρίζει και πάλι εκ των προτέρων τις λοιπόν αντιδράσεις. Γι' αυτό και τώρα το νομοθέτη μας έτσι, που συλλέγει κάθε είδους πληροφορία περί των προσώπων μας. Σκεφτήκατε ποτέ η Σέγγεν να υπήρχε πρώτου 1940, ο Χίτλερ θα ήταν πανευτυχής, διότι θα γνώριζε εκ των προτέρων που ζουν όλοι οι Εβραίοι και θα είχε όλες τις πληροφορίες που θα επιθυμούσε. Έτσι δεν θα του ξέφευγε κανένας Εβραίος. Το ίδιο κάνει τώρα ο νέος Χίτλερ. Το θηρίο των Βρυξελών συλλέγει τις πληροφορίες του πριν μας κατασπαράξει. Έλληνα, Ελληνίδα, θα δώσεις πληροφορίες περί του προσώπου σου, της οικογένειας σου και των παιδιών σου στο θηρίο των Βρυξελών. Ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε, το ακούτε, ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε να ασχολούμεθα με τις ακαθαρσίες του θηρίου τη στιγμή που αυτό ετοιμάζεται να μας κατασπαράξει και ετοιμάζεται να εξαφανίσει από το χάνι της γης τη λέξη Ελλάδα και Ορθοδοξία. Πριν να είναι αργά, ας ενωθούμε όλοι σε μια γροθιά και ας κοιτάξουμε πώς να σκοτώσουμε το θηρίο ή πώς να του βάλουμε όλους, κλείνοντάς το μέσα σε σιδερένιο κλουβί. Διότι αν το σκοτώσουμε το θηρίο, τότε μόνον και μόνον τότε δεν θα μπορεί να βγάζει νόμους εναντίον μας, όπως έβγαλε τώρα τη συνθήκη του Σέγγεν. Τις ταυτότητες και τις φοροκάρτες. Καταλάβετε το, όσο το θηρίο ζει θα κινδυνεύουμε. Θα γεννάει συνεχώς νέους νόμους, νέες συνθήκες, νέες ακαθαρσίες. Έλληνες, μην κοιτάτε πλέον τους νόμους ακαθαρσίες που κάνει το θηρίο. Μπράβο. Αλλά δείτε πλέον μόνο το θηρίο. Ας το εξοντώσουμε όλοι μαζί, εδώ και τώρα, πριν αυτό εξοντώσει εμάς. Θάνατος στο θηρίο. Διότι αν σκοτώσουμε το θηρίο, τότε μόνον θα πεθάνουν μαζί του και όλα τα νομοθετήματα που ψηφίζει και όλες οι συνθήκες που γέννησε. Τότε μόνον θα γλιτώσουμε με το θάνατο του θηρίου των Βρυξελών ή με τον περιορισμό του σε σιδερένιο κλουβί. Έλληνες! Έξω η Μασονία! Έλληνες!
των Βρυξελών είναι πανέξυπνο. Αφού πέτυχε το θηρίο μέχρι σήμερα να μας βάλει και να ασχολούμεθα με τι, με τις ακαθαρσίες του, με τις κουτσουλιές του, που είναι το 666, yes, που είναι οι ταυτότητες. Να ασχολούμεθα εάν το barcode θα είναι το χάραγμα του θηρίου ή αν θα είναι κάτι άλλο. Και ασχολούμεθα με τους κουτσουλιές του και τις ακαθαρσίες του και δεν κοιτάμε οι ανόητοι ότι το θηρίο είναι έτοιμο να μας κατασφάξει και να μας κατασπαράξει εξαφανίζοντας Ελλάδα και Ορθοδοξία. Όσο ζει το θηρίο, κινδυνεύουμε. Δυστυχώς, η πολιτική μας άνοιξαν τα σύνορα της χώρας μας. Οι πολιτικοί άνοιξαν τα σύνορα και έδωσαν, παρακαλώ, και έδωσαν την εξουσία στο πεινασμένο θηρίο των Βρυξελών να μας κατασπαράξει. Παρακαλώ, θέλω την απόλυτη προσοχή σας. Τώρα, προσέξτε τι ερωτήσεις θα κάνω και με προσοχή να απαντάτε. Ναι ή όχι. Όλοι μαζί. Όταν σας ρωτήσω θα απαντάτε. Θα προσέχετε. Ίσως πρέπει να απαντήσετε ναι, ίσως πρέπει να απαντήσετε όχι. Πρώτη ερώτηση. Ερωτώ ευθέως και θέλω να μου πείτε. Εάν οι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων μας ενημέρωσαν ποτέ και σας ενημέρωσαν σε καμία προεκλογική εκστρατεία το τι σημαίνει για το λαό η συνθήκη του Μάστρη. Σας ενημέρωσαν ποτέ? Όχι! Σας είπαν ποτέ? Δεύτερη ερώτηση. Σας είπαν ποτέ ποιες είναι οι επιπτώσεις από την επικύρωσή της μέσα στη Βουλή? Και ότι η εξουσία από εσάς το λαό δίδεται εν λευκό σε ξένα υπερεθνικά κέντρα όπως αυτό των Βρυξελών? Σας είπαν ποτέ τι επιπτώσεις θα έχει η επικύρωση, ναι ή όχι? Όχι! Κατά τρίτη ερώτηση, καταδικάζετε αυτή την ενέργεια των βουλευτών μας να μας υποβιβάσουν σε υπηκόους μιας ξένης, ανεξέλεγκτης αρχής, χωρίς καν να ερωτηθούμε και να είμαστε τώρα μόνον υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε ανεξέλεγκτα τις κοινοτικές τους εντολές, είτε συμφέρουν την Ελλάδα είτε όχι? Καταδικάζετε την ενέργεια αυτή? Τέταρτη ερώτηση. Θέλετε η ελληνική δικαιοσύνη να επέμβει με εξουσιοδότηση δική σας, του λαού δηλαδή, και να προσβάλλει τη συνθήκη του Μάστρη ως θύμουσα τα εθνικά μας συμφέροντα και ως γενώσα το τερατούρχη μας Σέγγεν και ως καταλύουσα το Σύνταγμά μας και την εθνική μας ταυτότητα? Να επέμβει η ελληνική δικαιοσύνη, ναι ή όχι? Άμεσα! Καταδικάζετε το ηλεκτρονικό φάκελωμα ως καταλύον την προσωπική σας ελευθερία, ναι ή όχι? Έλληνες, μετά τις απαντήσεις αυτές, ετοιμαστείτε για μάχη κατά του θηρίου. Ή θα το κλείσουμε στο κλουβί του, ή θα το σκοτώσουμε μια για πάντα. Θάνατος! Η νίκη είναι δική μας, διότι υπάρχει Θεός, υπάρχει Θεοτόκος, υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχουν οι μάρτυρες, υπάρχουν οι όσοι. Όλοι μαζί θα συναγωνιστούν για να μην χαθεί από την γη. Όλοι μας. Ήρθε και σημαία. Τότε η νίκη πιέζει.
αυτή η πίστη των Αποστόλων μας. Όλα τα έθνη σε λίγο θα πρωτοφωνάζουν. Ελλάς Ορθοδοξία! Ελλάς Ορθοδοξία! Ελλάς Ορθοδοξία! Είσαι η μόνη σωτηρία! Ελλάς Ορθοδοξία! Ελλάς Ορθοδοξία! Θάνατος στο θηρίο των Χριστιανών! Εκ μέρους ολοκλήρου του Ιερού Κλήρου της Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος του ΙΣΚΕ, εξουσιοδοτημένος από όλους και όλα τα μέλη, τους κληρικούς της πατρίδος μας, συμπλέουμε με την απόφαση της Εκκλησίας μας και δίνουμε το αγωνιστικό παρόν δίπλα στο πλευρό της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Έτσι, ο εκπρόσωπος του Ιερού Συνδέσμου και Αντιπρόεδρος του ΙΣΚΕ, πατήρ Δημήτριος, ο Χλούτσος, είναι κοντά μας και απευθύνει τον Κύριο Λόγο. Σεβάσμι Ιεράρχε και Ιερίστου Υψίστου, Κύριε Βολευτέ, έντιμοι εκπρόσωποι του ευσεβούς λαού μας, λαέ του Θεού, μας στερούν το πολυτιμότερον αγαθόν, την ελευθερία μας σαν να έχουμε υποπέσει στο αδίκημα της εσκάτης προδοσίας κατά τον πιο βάναυσο τρόπο. Το μεγαλύτερο αγαθό που έδωσε ο πλάστης και δημιουργός, την ελευθερία μας. Την ελευθερία ουν η Χριστός ελευθέρωσε στήκεται και μη πάλιν ζυγών δολίας ενέχεστε. Σας ομιλώ με τη γλώσσα της μάνας μας, Εκκλησίας μας. Και η γλώσσα της μάνας μας, της Εκκλησίας, είναι η Αγία Γραφή. Διότι δεν πρόβλημα άρρητον δια της Αγίας Γραφής. Οι τεχνοκράτες και οι ειδικοί επιστήμονες ομίλησαν περί του υπούλου και ανελευθέρου περιεχομένου της συνθήκης του Σέγγεν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειρνήθη την εφαρμογή της. Η Ιεραρχία της Ελλάδος επίσης και η Ιεραρχία της Κρήτης, το Άγιον Όρος, οι Ιεραποστολικές Μοναστικές Αδερφότητες πήραν θέση και ιδίως εσείς ο πιστός λαός που είστε το μικρό πίμιον και ο Κύριος μας λέγει μη φοβού το μικρό πίμιον με το μικρό πίμιον θα νικήσει και όχι ο Αντίχριστος. Ο μεγάλος φιλάνθρωπος που ακολούθησε το παράδειγμα του Κυρίου μας, ο Ραούλ Φολαρό, που γύρισε τον κόσμο 30 φορές και είδεσε και εδώ στην πατρίδα μας το Ίδρυμα των Νεκρών, μας λέγει όταν η αγάπη ακαταλείπει τον κόσμο, τότε η βάναυση γίνονται πρίγκιπες και τα τέρατα κυβερνείται. Όταν η αγάπη εγκαταλείπει τον κόσμο
Επανέρχεται η βασιλεία των μαγισσών. Η βάναυση και τα τέρατα κυβερνούν τον κόσμο και ιδιαίτερος στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Επικράτησε δυστυχώς η βασιλεία της ατονολακτρίας και μας έχουν παραδώσει οι εκάστοτε κυβερνώντες την δύστυχη πατρίδα μας στην παγκόσμια κουλτούρα της διαφθοράς ξένων κέντρων σκοτεινών δυνάμεων. Μετά την κατάργηση των νόμων του Θεού περί απομυνυποιήσεως της μοιχείας και περί του φόνου που δολοφονούνται 300 με 500 χιλιάδες το χρόνο και οφορούμε να βρέχει. Έσκος! Το χρόνο ανυπεράσπιστα και το έθνος σβήνει και πεθαίνει. Έρχεται τώρα ο αντισυντηματικός νόμος της συνθήκης του Σέμιν της 11ης Ιωνίου 1997 επικυρώμενος από την Βουλή των Ελλήνων που είχε προϋπογραφεί από την Ελλάδα το 1992 να μας καταργήσει την προσωπική μας ελευθερία ελέγχοντας και την τελευταία λεπτομέρεια της ιδιωτικής μας ζωής. Αυτός ο βάναυσος στραγγαλισμός της ελευθερίας μας ευρωπαϊκού επίπεδου μας συγκέντρωσε σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε και να καταγγείλουμε ως στιγμούς δικτάτορας με τίμενο δημοκρατίας την κυβέρνηση και τους βουλευτές που ψήφισαν την ελευθερία μας και τη σκλαβιά μας στις σκοτεινές ξένων δυνάμεων, κέντρων ξένων δυνάμεων. Υπέρ της συνθήκης ψήφισαν 142 βουλευτές κατά. Έσκος! Έσκος! Κατά 80. Ενώ οι 78 αποσίασαν σκοπίμως από τη Νέα Δημοκρατία μόνον 28 εψήφισαν υπέρ ενώ 53 κατεψήφισαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι επιδεικτικά απέστειλε ο Πρωθυπουργός και 12 υπουργοί και υφυπουργοί της κυβερνήσεως. Οι αντεδράσεις προήλθαν από όλας τα στέρυγα της Βουλής, ακόμη και από τους κόρπους του κυβερνώντος κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας δια της καταψηφίσεως και της ευρυτάτης αποχής, όπως βεβαίως και των αντιδράσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του συνασπισμού και του δίκη. Συγχαρητήρια στους βολευτάς όλων των κομμάτων που κατεψήφισαν τη σκλαβιά μας. Και πρέπει όσοι είναι εδώ τουλάχιστον, αλλά και οι άλλοι, να τεθούν επικεφαλής του ευσεβούς λαού μας, ως αντιπρόσωποι μας, στη Βουλή μέσα και να διεκδικήσουμε υποψήφισμα, αν θέλουμε, τη σκλαβιά μας ή όχι. Epic.
εξετάθησαν εις όλα σχεδόν τα στρώματα και εις κοινωνικές πράξεις και τις κοινωνικές τάξεις της φυρτάτης πατρίδος μας με επικεφαλή στην Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών Κλήρων. Ως Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος καταγγέλλουμε την παρανομία ταύτην, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τις 8 Δεκεμβρίου 1997 και προειδοποιούμε ότι μαζί με τον ευσεβή λαό θα αντιδράσουμε μέχρι ότου αποκατασταθεί η νομιμότης και ευταξία εις αυτό το έθνος με τις τόσες θυσίες για την ελευθερία του με επικεφαλής τον Ιερό Κλήρο. Η συνθήκη του Σέγγεν θα έπρεπε να ψηφιστεί υπό 150 βουλευτών συμφώνως προς το άρθρο 28 παράγραφος 3 του συντάγματός μας. Άρα η συνθήκη... Άρα η συνθήκη δεν εκυρώθη και δεν ισχύει ως εσωτερικών δίκαιων στην Ελλάδα. Τούτο ελέγχεται υπό των δικαστηρίων πάσα διοικητική πράξης η οποία θα εκδοθεί βάσει της συνθήκης του Σέγγεν. Δύναται να προσδιευθεί και έχουμε καταφύγει, έχουμε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως Συντονιστική Επιτροπή και αναμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να μας δικαιώσει. Να δικαιώσει το ελληνικό λαό. Πάλιν τας υποχρεώσεις της έναντι του πιστού λαού της ως εθναρχούσα καταδικάζοντας τον αντίχριστο νόμο της ντροπής που καταλύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπηδημίζει την ανθρωπίνη προσωπικότητα ως και κάθε άθεο νόμο που προηγήθηκε προσβάλλοντας τα θεία προστάγματα Κυρίου Παντοκράτορος. Ο Κίσιγκερ, προσέξτε τι είπε ο Κίσιγκερ, ο εχθρός ο σιωνιστής, ο εχθρός της ευοδοξίας, προσέξτε. Είπε με την Ελλάδα ο Κίσιγκερ, τα οποία εφαρμόζονται. Θα πνίξουμε τη γλώσσα, θα πνίξουμε την ορθοδοξία και κάθε ιστορικό και πνευματικό απόθυμα ούτως ώστε να εξουθενωθεί και να μην μπορεί να παίξει το ρόλο της στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή και εις όλην αυτήν την εβραϊκή περιοχή στρατηγικής σημασίας δια την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι προδότες οι κυβερνήτες μας. Προδότες! Να κατέβουν κάτω! Και εμείς... Μασόνοι! Έξω οι Μασόνοι! Και η παραπηδεία ευρίσκεται η σαρματώδη κατάσταση.
κατάσταση διαφθοράς. Έγιναν πραγματικότης και επιβλήθησαν τα πρωτόκολλα της Ιών εις όλην την ανθρωπότητα. Λένε τα πρωτόκολλα της Ιών. Θα πάρουμε λέγον στα χέρια μας τις εκάστοτε κυβερνήσεις όλου του κόσμου. Θα πάρουμε την παιδεία. Θα πάρουμε τους πολιτικούς. Θα πάρουμε την οικονομία. Αυτό που υπολογίζουμε το παραλάκι. Ναι, αυτό είναι στα χέρια των σιωνιστών η οικονομία της Ελλάδος και ό,τι διατάσσουν γίνεται υποτακτική το κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Οι προδότες. Και δεν είναι μόνο προδότες, είναι εσωτερικοί κατακτητές. Τους καταγγέλνω ως εσωτερικούς κατακτητές. Μας έρχεται σε λίγο διεθνής στρατός της Ευρώπης και της Αμερικής. Μας έρχεται σε λίγο αστυνομία, ξένη αστυνομία. Τα παιδιά της Ελλάδος θα είναι σε υποδέστερη κατάσταση. Επίσης, η συγκοινωνία των κλήρων. Τον κλήρο θα τον πάρουν στα χέρια τους και είναι αυτό που λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Θα έρθει καιρός που εις τας εκκλησίας θα επικρατήσει ο διάβολος. Έξω ο διάβολος λοιπόν! Έξω! Έξω! Τι εξέλιπες κάτω. Τι μας βάζει, πάλι φορά και μέσα. Τι περιμένουμε λοιπόν, τι περιμένουμε. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Δεν υπάρχει φραγμός, δεν υπάρχει ευαισθησία, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν υπάρχουν ηθικές και πνευματικές αρχές. Οι κατακτητές κυβερνούν όπως θέλουν, κυβερνούν την χώρα, διαλύουν το κράτος, καταδυναστεύουν τον καταπροδομένο ελληνικό λαό. Και βεβαίως ουδείς δύναται αναμένει ότι αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι, όργανα των σκοτεινών δυνάμεων, θα αλλάξουν. Η Αγία Γραφή είναι σαφής και αδιάπιστος ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Ο Κύριος μας λέγει, ο Θεός μας, αυθεντικά, ο Κυρός γαρεγγίσεστη, ο αδικών αδικησά το έτη. Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη. Και ο δίκαιος δικαιός συγκλήσα το έτη. Και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδού έρχομαι ταχύ. Και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούμε εκάστο ως το έργον έστει αυτού. Εγώ το Α και το Ω. Η αρχή και τέλος. Ποτάμια αιμάτων εχίδησαν δια τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα δια την ανάκτηση της ελευθερίας μας. Πού είναι το πολυτιμότερο αγαθόν όλου του κόσμου, όλων των φυλών, όλων των χρωμάτων της γης. Και όλα τα αγαθά μας τα εχάρισε ο φιλάνθρωπος και ελευθερωτής Χριστός μας, που μας δίνει το δικαίωμα να πρωτοφωνήσουμε, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα του ΕΚΑΜ, όχι στη χρήση του 666, όχι, που είναι το σύμβολο του σατανά, του Αντιχρίστου. Μας λέει, πάθαμε αριθμοποδία και τους απαντούμε μερικούς ιεράρχες και ιερείς, και λαϊκούς, δεν έχουμε πάθει αριθμοποδία. Αλλά ερμηνεύουμε το 13ο κεφάλαιο, στίχος 16, 17 και 18, που μας λέγει της Αποκαλύψεως, που μας λέγει ρητός,
ότι το 666 είναι σύμβολο του σατανά. Πώς εμείς έχουμε τον Τίμιο Σταυρό σύμβολο, έτσι και αυτοί έχουν το 666. Έσχος! Όχι στον παράνομο, στον παράνομο νόμο της συνθήκης Σέγγεν. Όχι! Όχι στη συνθήκη Μάστριχτ Άμστερνταμ. Προσέξτε τώρα, πρέπει να πείτε ναι. Ναι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Τα οποία μας τα χάρισε ο Κύριος. Ναι. Ο τίμιος αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γιατί μαζί μας είναι ο ελευθερωτής Χριστός. Πολεμήσει υπέρ σου. Διαβεβαιώνει ότι έρχεται. Έρχομαι ταχύ. Κράτιο έχει συναντηθεί λάβει των στεφανών σου. Θα κρατήσουμε την πίστη μας και το ίδιο μας υψηλά. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι και προσέξτε να το προσέξουμε αυτό. Κύριος και λαός ενωμένοι. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι στην πίστη και στο ήθος. Σπαρτίων ένδυτων που ταχαίως απορραγήσετε, λέγει ο θυσιαστής. 4 κεφάλαιο στίχος 12. Ο Τίμιος Σταυρός που προβάλλει σήμερα η Υγεία μας Εκκλησία. Ως προς κίνηση θα είναι το στήριγμά μας, το καύτημά μας, η χαρά μας, η νίκη μας κατά των σκοτεινών δυνάμεων. Δια του Σταυρού σου Χριστέ, μία πίνη γέγονεν, αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία, ουρανός και η γη αγάλετε, Κύριε δόξαση, ο Θεός μαζί σας. Αντιπρόεδρο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, τον αγωνιστή κληρικό πατέρα Δημήτριο Κλούτσο. Ένα θερμό χειροκρότημα. Πριν δώσουμε το λόγο στον επόμενο ομιλητή, για χαιρετισμό, οι ομιλίες τελείωσαν, τώρα αρχίζουν οι πεντάλεπτοι περίπου χαιρετισμοί. Θα ήθελα εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής να παρακαλέσω την αγάπη σας, χωρίς αυτό όμως να τύχει παρεξηγήσεως, αυτή είναι η πραγματικότητα, ελπίζουμε να καταλάβετε αυτό που θα σας πούμε, να παρακαλέσω λοιπόν την αγάπη σας, επειδή έχουν εκδοθεί 3 εκατομμύρια fake κολάν και έχουν μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα και 100.000 αφίσες και γενικά όλα τα έξοδα ήταν πάρα πολλά για να πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση, θα παρακαλέσουμε την αγάπη σας, όσοι από εσάς θέλετε να ενισχύσετε αυτά τα τεράστια έξοδα της συγκεντρώσεως, διότι οι όμοι μας είναι λίγο αδύνατοι για αυτά τα έξοδα, θα περιέλθουν εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής κατά της συνθήκης Σέγγεν, ειδικά κουτιά, όποιος θέλει και ό,τι θέλει να βοηθήσει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Θέλετε? Ναι! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει χαθεί ένα παιδί ενός ιερέως, Παναγιώτης Μουρίκης. Παρακαλείτε να έρθει εδώ στο περίπτερο που είναι αριστερά από την εξέδρα, δεξιά από σας, αριστερά από εμάς. Παναγιώτης Μουρίκης, ένα παιδί ιερέως. Να έρθει εδώ δίπλα στο περίπτερο. Εντάξει, βρέθηκε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλούμε στο βήμα της συγκεντρώσεώς μας
τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, τον πατέρα Μεθόδιο. Ένα θερμό, θερμό χειροκρότημα για το Άγιο Όρος μας. Μήνυμα του Αγίου Καθηγουμένου της εν Αγίω Όρη Άθω Ιεράς Μονής Εσφυγμένου Αρχιμανδρίτου κυρίου Κυριοσημείου προς την παρούσαν ομολογιακή συγκέντρωση. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Δια των εκπροσώπων της καθημάς Ιεράς Μονής Εσφυγμένου συμπαρίσταμε το πνεύμα τη στην πάνδημο τάχθην ομολογιακή συγκέντρωση ή να συνεχίσουμε νομοθυμαδών με πλέον ενισχυμένων αγωνιστικών φρόνημα των από έτους 1986 αρξάμενων ιερών αγώνα κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ως εφουσών των επάλλοντων αριθμών του Αντιχρίστου 666 με συνέπεια κατ' επέκταση το ηλεκτρονικό φακέλωμα και κατά τις προσφάτως ψηφιστήσεις κατά πτήσους συνθήκης Σέγγεν. Από το έτος 1986, ότε ψηφίστη ο νόμος περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, υπήρξε άμεσος αντίδραση μικράς μερίδος του ελληνικού λαού αρχικών μεν, η οποία ως ενθυμίστε εκείνη τη χρονική περίοδο ετύχανε της χλέβης και του εμπαιγμού από κληρικούς και λαϊκούς. Ο κόπος όμως των αγώνων αυτών δεν απέβη μάταιος και άκαρπος, διότι το όφελος εξ αυτών υπήρξε τεράστιο, καθότι σήμερον η πλειονότης των Ελλήνων έχει ενημερωθεί αν όχι εις βάθος, όμως προβληματίζεται τη σήμερον εκφράζουσα την αντίθεσή της κυρίως κατά τη συνθήκη Σέγγεν. Δεν είναι όμως το επιδιωκόμενο η ενημέρωση και η αντίδραση απλώς, αλλά θα πρέπει πάση Έλλην κατανοών και αντιλαμβανόμενος την επιβολή της συνθήκης Σέγγεν να αντιδράσει παντή στένη ή να συλλογικώς επιτευχθεί τοποθετών αποτέλεσμα, ώστε η χώρα μας είτε δια δημοψηφίσματος ή δια αντιστάσεως απαλλαγεί από τα άνθη ως μη όμφυλε λέλαπα και τούτο διότι ας το προσέξουμε και ας το συνειδητοποιήσουμε πάντες ότι το κινδυνευόμενο είναι αφενός μεν η καταπίεση και η στέρηση των ατομικών ελευθεριών καθιστόμενοι υπόδουλοι και ανδράποδα εις τα κέντρα εξουσίας της συνθήκης Σέγγεν. Αφετέρου δε αυτή άνθη ελληνορθόδοξης υπόστασής μας με αποτέλεσμα την αιωνία ψυχική μας απώλεια. Όντως αποτελεί τον σοβαρότερο σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητος η υλοποίηση της συνθήκης Σέγγεν, διότι σύν της άλλης, ό,τι εναπέμεινε από την διάβρωση και σάρωση της συγχρόνου πανερέσεως του οικουμενισμού επί του ορθοδόξου πληρώματος ανά την οικουμένη, θα το εξαφανίσει προφανώς η εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν. Επιβάλλεται ένας έγκαστος εξημών, όπως κινηθεί δραστηρίως και να γίνει διαπρίσιος κήρυξ εις την οικογένειά του, εις τους συγγενείς και τους φίλους του, εις το περιβάλλον της εργασίας του και γενικώς όπου δει, προκειμένου να αφυπνίσουμε τους πάντας για τον επικείμενο όλεθρον. Τούτο θα είναι αναμφιβόλως η μεγαλύτερα ιεραποστολή και η θετικότερα προσφορά προς το έθνος μας. Φρονούμε δε ότι θα αναδειχθούν ομολογητέ και μάρτυρες όσοι δεν υποκύψουν εις τον πειρασμό της λήψεως των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι δε διαφορούντες ή μικρόψυχοι ως εχθροί του Θεού, ας μην πλανώνται ότι είναι δυνατόν να τύχουν σωτηρίας όταν εισαχθούν και δεσμευτούν εις τα ηλεκτρονικά κανάλια του Αντιχρίστου ένε και εν τη συνθήκη Σέγγεν, διότι ενός κακουδοθέντος μοίρια κακά έπονται. Εν κατακλείδη, καθηκόντος και εξ αγάπης κινούμενοι,
Επιδιώκουμε τη διαφώτιση και αφύπνιση των αδελφών μας χριστιανών. Εάν όμως τελικώς, παρόλα στις προσπαθίες και τους αγώνας παραμείνουμε μειοψηφία, εμείς το λίμα της ευσεβίας ας ετοιμαστούμε συμφώνως με την Παύλη ορίση. Οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοκτήσονται εις θυσίας και δεινοπαθήματα, πεπισμένοι όντες ότι ο Θεός θα είναι με θυμόν. Για την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη, για την εξασφάλιση της ψυχικής μας σωτηρίας, για την διάσωση του εθνικού μας πολιτισμού και ιστορίας, τέλος, για την απαλλαγή μας από την ηλεκτρονική δουλεία εις την παρούσα ζωή, προς δόξαν Θεού, νυν υπερπάντων ο αγών. Ενδυναμούστε εν Κυρίων, ευχέ της προς Κύριον, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσπιμένου, Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος και η Συνεμία Χριστό αδελφοί. Στη συνέχεια, αφού ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Εσπιμένου, πατέρα Μεθόδιο, ο οποίος εκ μέρους του Αγίου όρους της Μονής της Εσφυγμένου απίπτυνε χαιρετιστήριο μήνυμα. Τώρα, στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Νέων, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο αγωνιστής Αγιορείτης Μοναχός, πατήρ Μάξιμος Βαρβαρής, έχει το λόγο. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. 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 Σεβαστοί πατέρες, σε κατηγορία των μοναχών και μοναζουσών, ευλογημένε και περιούσε λαέ του Θεού, χαίρετε εν Κύριο. Για άλλη μια φορά, αυτή η λαοθάλασσα, οι χιλιάδες λαού, ευσεβούς και πιστού λαού, ελληνικού λαού, συγκεντρωθήκαμε χιλιάδες χιλιάδων ελληνικού λαού. Αν βλέπετε, εμείς σας βλέπουμε από εδώ πάνω μια λεωθάλασσα. Ξεκινάει εδώ, γύρω-γύρω μέχρι πίσω και φτάνει μέχρι το άγαλμα και πίσω μέχρι τα Πατήσια, μέχρι την Πατησία. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς. Εφιστείο, εφιστείο. Εφιστώ την προσοχή. Ευχαριστώ την προσοχή των κυρίων δημοσιογράφων που παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την όντως μεγαλειώδη συγκέντρωση κατά της συνθήκης Έγκεν. Όλων των δημοσιογράφων από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Μη μας πουν αύριο το βράδυ στις ειδήσεις και αύριο ότι είμαστε 300-500 άτομα, θα είναι τροπή και έσχος τους. Τροπή και έσχος τους. Είμαστε χιλιάδες χιλιάδων λαού. Δηλώνω δημόσια, ας το ακούσουμε. Δηλώνω δημόσια και δεσμεύουμε. Εάν αύριο ή σήμερα ακούσω από τις τηλεοράσεις ή διαβάσω εφημερίδες για 300-500 χιλιά άτομα, 5.000 άτομα, αύριο θα καταθέσω μηνύσεις σε όλους τους δημοσιογράφους. Να εξαπατούν τον ελληνικό λαό και την καινή γνώμη ότι είμαστε μια κούφτα άνθρωποι
ότι είμαστε παραθρησκευτικές οργανώσεις, ότι είμαστε αναχρονιστικοί κλπ. Είμαστε εδώ παρακαλώ, κλήρος και λαός, όλοι μαζί ενωμένοι, νέο και παλαιό ημερολόγιο. Δηλώνω για τελευταία φορά και συνεχίζω όλους τους δημοσιογράφους, κατά τα άλλα άξια και εκλεκτά παιδιά που βέβαια πιέζονται πάντοτε από πάνω, ότι εάν δεν πουν την αλήθεια στο ελληνικό λαό, καλύτερα μην πουν τίποτα. Εάν πουν ψέματα, αύριο κατατίθεται μήνυση και αγωγή 500 εκατομμυρίων σε όποιον θα πει ψέματα. Το δηλώνω δημόσια. Ο εκλεκτός και προκειμένος λαός του Θεού, η εικόνα του Χριστού στην Βουλή. Κοντά μας έχουμε ένα άξιο και αγωνιστή βουλευτή που αγωνίστηκε όσο τίποτε άλλο και για τη συνθήκη Σέγγεν, αλλά και για την εικόνα στην Βουλή, τον κύριο Γιακουμάτο. Ένα θερμό κύριο κόσμο, είναι μαζί μας. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όλοι αυτοί οι κύριοι βουλευτές, πολιτικοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί, ότι εδώ είμαστε σε ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν μπορούν να εφαρμόζουν νόμους και νομοσχέδια τα οποία πλήττουν κέρια την ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας. Πρέπει να το καταλάβουν. Εάν το καταλάβουν, καλώς. Εάν δεν το καταλάβουν, κακό του κεφαλιού τους και να παραιτηθούν άμεσα. Η συνθήκη Σέγγεν, παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί ο χρόνος περνάει. Πολλοί κληρικοί είναι σήμερα κοντά μας. Πάρα πολλοί κληρικοί και βεβαίως και άξιοι. Άξιοι όλοι οι κληρικοί που είναι σήμερα κοντά μας. Και του νέου και του παλαιού. Υπάρχουν όμως ορισμένοι μικρόμυαλοι και αφελείς και ποιος ξέρει από τι άλλο εξαρτώμενοι και πιεζόμενοι, οι οποίοι πιέζουν τον λαό του Θεού πετώντας λάσπη σε αγωνιστάς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Και τους καταγγέλλω αυτή τη στιγμή εδώ δημόσια σε όλους εσάς, αυτή την Τρίτη, στο εκλεκτό κανάλι, το τόσο σπουδαίο
και σημαντικό κανάλι της Ορθοδοξής της Ελλάδος, το Τηλετώρα. Ένα χειροκρότημα στο Τηλετώρα. Ένα χειροκρότημα στο κύριο Μιχαλόπουλο που παρήθατε κοντά μας, τον αγωνιστή Γενικό Διευθυντή Τηλετώρα. Ένα χειροκρότημα στο κύριο Ρίζο, τον πρόεδρο του Τηλετώρα. Είναι κοντά μας και σε λίγο να μας πει ένα κλείσιμο λογαριασμό. Που όλοι από την Τηλετώρα αγωνιζόμαστε και αγωνίζονται κατά της ανελευθέρου και της πραγματικής αυτής, κατά αυτής του συνθήκης Σέγγεν. Από αυτό λοιπόν το κανάλι, την Τρίτη, την ταπεινή εκπομπή μας, συμφωνείτε με τον Κοσμά, 6 και 20 έως 7.30, θα δείτε όλα αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα, τους λόγους, τους πατέρες, τους μοναχούς, τους λαϊκούς, όλους τους αγωνιστές, τον αγωνιστή λαό, και θα καταγγείλω επώνυμα όλους αυτούς τους κληρικούς που δεν σας άφησαν να κάνετε αγώνα. Δεν σας άφησαν να μοιράσετε φυλάδια. Δεν σας άφησαν να κολλήσετε αφίσεις. Πρέπει, κοιτάξτε, το κάνω αυτό για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Να εξηγηθώ για να μην παρεξηγηθώ. Όχι ότι έχω τίποτα με τους σεβαστούς πατέρες, αλλά για ποιο λόγο το κάνω. Διότι αυτή τη στιγμή η Ιερά Σύνοδος με την εκκήτριό της 2641 προτρέπει όλο τον ελληνικό λαό, κλήρο και λαό, εναντίον της συνθήκης Σέγγεν και κατά των νέων στρεγοδοτήτων και το 666, τι θέλουν αυτοί οι πατέρες και αντιδρούν, αντιστέκονται στην Ιερά Σύνοδο. Αντιστέκονται. Και για ένα άλλο λόγο, το κάνω αυτό, διότι οι πατέρες αυτοί συμμετέχουν έστω και ακούσια στην καταπάτηση των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων, στην υποδούλωση ολοκλήρου του ελληνικού λαού και συντελούν εκούσια ή ακούσια στην υποταγή της Ευρώπης, της Ελλάδος μας ή στην Ευρώπη. Είτε ακούσια, είτε ακούσια. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο βλέπων και ο ακούων και μη ελέγχων, ούτως εστίν ο ποιών. Τη στιγμή που βλέπουνε και ακούνε ότι η συνθήκη Σέγγεν παραβιάζει το σύνταγμά μας, την ελευθερία μας, τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, την πίστη μας με τον αριθμό 666, ο οποίος είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, τι κληρικοί είναι, τι ποιμένες είναι, τι ορθόδοξοι ποιμένες είναι. Πρέπει λοιπόν να το μάθουν ο ελληνικός λαός, τι να μάθει, ποιοι είναι οι ορθόδοξοι και ποιοι είναι οι πλανεμένοι, ποιοι είναι οι ευσεβείς και οι αγωνιστές και ποιοι είναι οι δειλοί και οι προδότες. Αυτό θέλουν να μάθουν και ο λαός θα αποφασίσει εάν θα εξομολογείται σε αυτούς τους κληρικούς ή αν θα πάει σε αγωνιστές κληρικού που αγωνίζονται για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Γιατί Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. 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 Τελειώνοντας, επειδή ο χρόνος περνάει και δεν θέλω να στερήσω από τους εκλεκτούς παρισταμένους τα δικά τους, τους δικούς τους χαιρετισμούς και τη δική τους παρουσία. Τελειώνοντας, σας υπενθυμίζω ότι, και μάλλον δεν σας υπενθυμίζω γιατί εμείς το ξέρουμε, δηλώνω και στέλνω ένα μήνυμα ευθαρσώς και δημοσίως στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Στεφανόπουλο, και σε όλους τους πολιτικούς. Η συνθήκη Σέγγεν δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Τους το είχα πει και τότε. Όλες αυτές, συνθήκη Σέγγεν, Μάστριχτ και Άμστερνταμ, δεν θα περάσουν στην Ελλάδα. Τους το είχα πει, συγγνώμη για να τελειώσω, επιτρέψτε μου, παρακαλώ αδερφοί μου, παρακαλώ. Τους το είχα πει και γελούσανε. Στις 9 Ιουνίου του 97, όταν έγιναν τα γεγονότα, τους είπα, με τη βοήθεια του Θεού,
Θα συνεχιστεί ο αγώνας. Θα γιγαντωθεί ο αγώνας. Θα γίνει πυρκαγιά σε όλη την Ελλάδα. Γελούσανε. Γελούσανε. Τώρα όμως, ορίστε, όλη η θάλασσα. Από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Μετά θα αναγνώσω όλους εκείνους οι οποίοι παρευρίσκονται εδώ. Τους δηλώνω λοιπόν ευθαρσώς και τους στέλνω ένα μήνυμα. Ότι ο αγώνας κατά τη συνθήκη Σέγγεν, Μάστρι και Άμστερνταμ θα συνεχιστεί μέχρι σε σκάτου και δεν θα περάσει. Κατεβαίνοντας θέλω να μου πείτε όλοι μαζί όμως, όλοι μαζί, προσέξτε, όλοι μαζί. Θέλετε να καταργηθεί η συνθήκη Σέγγεν? Θέλετε να βάλουμε όρους στην Ευρώπη? Θέλετε να πει η εικόνα του κυρίου μας στη Βουλή? Λοιπόν, και ο Σταυρός στη σημαία μας. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η Ελλάδα μας! Όχι στη συνθήκη Σέγγεν! Όχι στο 666! Ελληνίδες, Έλληνες, μην υπερπάτω ο αγών. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, παρακαλώ. Λοιπόν, στη συνέχεια δεν θα ξεχάσετε και δεν θα φύγει κανένας, γιατί θα είναι προδοσία ενώπιον του Κυρίου μας, έστω και με πατερίτσες. Πρέπει να πάμε όλοι στη Βουλή να επιδώσουμε το ψήφισμα. Λοιπόν, τώρα θα ομιλήσει ο αγωνιστής εκπρόσωπος του Ελκύς, ο κύριος Μαρκουλάκος Γεώργιος, που δίνουν χρόνια τον αγώνα εναντίον των νέων ταυτοτήτων, εναντίον όλων των συνθηκών Μάστρι και Σέγγεν. Κύμιο Πρεσβυτέριο, σε πτή χωρία των μοναζόντων και μοναζουσών, ευλογημένε και Άγιε λαέ του Θεού, εσείς γνωρίζετε που αγωνιστήκαμε μαζί 12 ολόκληρα χρόνια. Εσείς έχετε μέσα στην ψυχή σας εκείνο που αβίαστα βγαίνει από τα χείλη μου. Τα λόγια του Κυρίου ήλθαν βαλήν πυρ. Και τι άλλο θέλω? Άναψε και άναψε μέσα στις δικές σας ψυχές. Ανάσταση σήμερα και εορτή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η προσκύνηση και το προήμιον της Αναστάσεως για την Ελλάδα μας, για τον Ορθόδοξο ευλογημένο ελληνικό λαό και κλήρο. Και θα ήταν παράληψη
όταν σήμερα δεκάδες χιλιάδες λαού από όλη την Ελλάδα, αυτοί που μπορεί να μην ήταν τόσοι, αλλά πάντοτε έδιναν το παρόν 12 ολόκληρα χρόνια, να μην μνημονευθούν τρεις κυρίως μορφές που ξεκίνησαν τον αγώνα από το 1986 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια μικρή ιστορική αλλά αναγκαία αναδρομή. Είναι ο πατέρας Μάρκος ο Χανιώτης, αιωνία η μνήμη. Είναι ο τότε αρχιεπίσκοπος των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, κυρός Αυξέντιος, που είπε στα προβήλαια αυτήν την ταυτότητα δεν θα την πάρω. Το βροντοφώναξε τότε και απόψε σε ενύπνιο μας ειδοποιεί ότι κανένας Έλληνας χριστιανός δεν θα πάρει την ταυτότητα του 666. Αιωνία η μνήμη. Και είναι ο ιδρυτής και εμπνευστής του κινήματος του Ελκής ο Γεώργιος Κοντόσης. Αυτές οι ψυχές έδωσαν αυτό που σήμερα χαιρόμαστε όλοι μας, και συνετάχθη ο λαός και αναισθήθη ο κλήρος και η εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι τίποτε άλλο από μία επιβράβευση του προφητικού χαρίσματος της ζώσης Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, μαζί με όλους εκείνους που είχαν ευαίσθητες κεραίες, αγωνιστές του νέου εορτολογίου από το 1986. Και εδώ οι προλαλήσαντες είναι μεταξύ αυτών που συνετάχθησαν από την πρώτη στιγμή στον αγώνα εναντίον των προδοτικών αυτών παγίδων. Αυτή ήταν μια αναγκαία ιστορική αναδρομή, γιατί αν ξεχνάμε το χτες, δεν μας ανήκει το αύριο. Και δεν μιλάμε για να καυχηθεί κανείς, αλλά όσο Θεϊκόρος Παύλος λέγει, η καύτισης ημών εν Κυρίω. Γι' αυτό, καλά μου αδέρφια, ο αγώνας συνεχίζεται. Η ζωή της Ελλάδος και η Αγία μας Ορθοδοξία θα θριαμβεύσουν, με μία όμως προϋπόθεση. Να χτυπήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών για να ξυπνήσει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και πρώτα απ' όλα να χτυπήσουν οι καμπάνες στο Μοσχάτο εναντίον της φοροκάρτας και του συστήματος τάξης που ήδη εφαρμόζουν αντισυνταγματικά και έγνομα, και θα καταθέσουμε προσωρινά μέτρα εναντίον αυτών που με τόση θρασίτητα και τόσο θάρρος βρίσκονται ενάντια προς τα συμφέροντα του λαού. Και καλούμε αυτήν την ώρα τους βουλευτάς της Βουλής των Ελλήνων που δεν ψήφισαν ή δεν παρευρέθησαν εις την ψηφοφορία, τι τους καλούμε να κάνουν, όχι ό,τι ελέγχθη μέχρι τώρα.
τους καλούμε εάν πράγματι, αυτό που έκαναν δεν είχε την όποια σκοπιμότητα, να φύγουν από τα κόμματα που προδίδουν την Ελλάδα, από αυτά που δεν άκουσαν καλά, γιατί πιο παλιά ακούστηκε «Βυθίστε το χώρα». Το χώρα δεν βυθίστηκε και πολλά χώρα ταξιδεύουν στο Αιγαίο. Αυτοί έκαναν μια παρερμηνία και σήμερα νόμισαν ότι πρέπει να βυθίσουν την χώρα, την Ελλάδα μας. Όχι! Δεν θα περάσει αυτή η χώραση. Τους το υπογράφουμε και τους το λέμε με το αίμα, με την απόφαση, με το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τους λέμε να ξέρουν ότι δρυμείς ο κοιμός, γλυκείς ο παράδεισος. Κι αν εσείς ήρθατε από την άκρη της Ελλάδος, από τη μία έως την άλλη, και δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τα παραρτήματα του Ελκής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Μεσολογγίου, Καρδίτας, Πατρών, Αιγίου, Πελοποννήσου ολοκλήρου και ιδιαίτερα της Κορίνθου και όλους όσους ήρθαν φίλοι από πιο μακριά. Και θέλω αυτήν την ώρα, τελειώνοντας, να πω στην αγάπη σας, να σας πω ότι έχουμε όλες τις δυνάμεις του ουρανού κοντά μας. Η Παναγιά μας μας σκεπάζει, ο Κύριος μας ευλογεί και όλοι οι Άγιοι Πάντες, νέφος περικείμενο. Γι' αυτό ας σταθούμε, ας φυλάξουμε θερμοπύλες, ας σταθούμε επάνω εις τας επάρξεις της μαχωμένης Ορθοδοξίας και της αγιώνυμης Ελλάδος μας. Και να ξέρετε ότι στεφάνια αιώνια, ακόμη και για αυτούς που ήρθαν για πρώτη φορά στον αγώνα και στις επάλξεις, ως ο Άγιος Αγλάιος, παίρνουν αιώνιο στέφανο και συγκαταλέγονται μεταξύ των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Αδέρφια μου, εγώ εκβαθέω και από την ψυχή μου ευχαριστώ όλους εκείνους που μέσα στην πορεία έδωσαν με οποιοδήποτε τρόπο το χέρι της αγάπης, της συνεργασίας και την όποια ενίσχυση και βοήθεια στον αγώνα εναντίον των προδρόμων του Αντιχρίστου, εναντίον των προδοτών της πίστεως και της πατρίδος, εναντίον εκείνων που δεν γνώρισαν αυτό που είπε ο γέρος του Μοριά. Εμείς πολεμήσαμε πρώτα για την Ορθοδοξία, για την πίστη του Χριστού, την Αγία, και μετά για τη πατρίδα, την ελευθερία. Έτσι και εσείς, έτσι και όλοι μας θα προχωρήσουμε και το τέρμα του αγώνα μας είναι η νίκη. Ο Χριστός θα νικήσει, η Ορθοδοξία θα λάμψει και ο καθένας εξημών θα πάρει παρά του αγωνοθέτου Κυρίου το
σας! Η χαρά του Χριστού κοντά μας! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω οι αγώνες! Ζήτω! Η ομολογιακή! Ζήτω! Ο Θεός μαζί σας! Και τώρα στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδερφοί, κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο τελειώνουμε. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του τηλεοπτικού σταθμού της Τηλετώρα, ο κύριος Χρήστος Ρίζος και αντιπρόεδρος του αντιρρητικού κινήματος, θα είναι κοντά μας για να μας απευθύνει ένα θερμό χαιρετισμό και για να δούμε όλοι μας ότι πάντοτε, μα πάντοτε, και ο κύριος Ρίζος και η Τηλετώρα και ο κύριος Μιχαλόπουλος βρίσκονται κοντά μας και κοντά σας. Ένα θερμό χαιροκρότημα για τον κύριο Χρήστο Ρίζο, έχει τον δικηγόρο. Χριστιανή Ορθόδοξη. Δεν είναι στην πρόθεσή μου να μιλήσω ειδικά μετά τους μεγάλους παράγοντες της Εκκλησίας, τους ιερωμένους, τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν στον Χριστό, να σας μιλήσω εγώ. Γιατί ως δικηγόρος ή της άλλης ξέρετε ότι λέγεται ότι ο ίδιος δικηγόρος πάει στο παράδεισο. Λοιπόν, θα σας πω όμως ένα πράγμα. Όλοι σας ξεκινήσατε αυτή τη στιγμή και με τα ναι και τα όχι που είπατε, που πιστεύω ότι ήταν όλα συνείδητα, ξεκινήσατε και δώσατε έναν όρκο να πολεμήσετε για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα. Ποτέ οι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες της φυλής μας, της αιωνίας αυτής φυλής που κατέκτησε όλο τον κόσμο, δεν ξεκινήσανε με πολλούς. Ξεκινήσανε με λίγους. Λάβετε λοιπόν υπόψη σας ότι ξεκινάτε έναν αγώνα δύσκολο. Είσαστε αντίθετοι με όλο το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο. Είσαστε αντίθετοι με όλη την Ευρώπη. Είσαστε αντίθετοι με το διεθνή σιωνισμό. Είσαστε αντίθετοι με την πλειοψηφία των καθευγόντων στο μαχοφρόνων Ελλήνων. Yeah! Εμείς λοιπόν από το κανάλι Τηλετώρα, που είναι υπό την ηγεσία του άξιου Έλληνος του Γρηγόρη του Μιχαλόπουλου, yeah! ο οποίος διευθύνει και την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και τους νέους ανθρώπους, σας υποσχόμεθα ότι θα είμαστε στο πλευρό σας όπως είμαστε μέχρι σήμερα, γιατί ο σταθμός μας και οι εφημερίδες μας δεν είναι προς προσχωρισμό κέρδους, αλλά είναι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Γεια σας! Σας απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο πατήρ Εμμανουήλ Καβρουλάκης ως αντιπρόεδρος της ΧΡΙΣΠΕ και μέλος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Σήμερα γίνεται Ανάσταση. Σήμερα είναι η πρώτη Πάσχα Ανάσταση ακριβώς στο μέσο της Αναγκωστής που προσκυνήσαμε τον Δήμιο Σταυρό και πήραμε τη χάρη και την ευλογία και την δύναμη και την χαρά να αντικρίνουμε σταθμός ο Πάσχας έτσι ακριβώς. Με ειρήνη, με χαρά, με δύναμη, με ενότητα, με αγάπη. Σήμερα ο ουρανός κατεβαίνει στη γη και επευλογεί συνάξεις σαν τη σημερινή. Εμείς σαν Χρήστε, Χριστιανορθόδοξη Πρωτοβουλία Ενότητος, στηθούμε
με την εγκύκλιον της Ιεράς μας Συνόδου, της Εκκλησίας της Ελλάδος και συμπαρατασσόμεθα με όλους τους φορείς που παρίστανται σήμερα και όλους τους άλλους φορείς που λείπουν από εδώ για τα αντισυνταγματικά, για τα εγκληματικά τεκτενόμενα, για τις ανελεύθερες αυτές δεσπίσεις, για τα φασιστικά, για τα δικτακτορικά συστήματα που δεν τα επιχείρησαν οι μεγαλύτεροι δικτάκτορες ανά τον κόσμο. Σήμερα δίνεται η μάχη με το πνεύμα και όπου το πνεύμα δίνει μάχη, νικά τη σάρκα. Πάνω από τη σάρκα λοιπόν, μη κυδόμενη κόπων αγώνων θυσιών, πρέπει να τα παίξουμε όλα για όλα. Μην υπερφάνω το αγώνα. Σήμερα θα καταργήσουμε στην πράξη τη συνθήκη Σέγγεν. Συνειδήσεως θα μας λογαριάσουν και θα μας βρουν μπροστά τους σαν αντιρρησίες συνειδήσεως που θέλουμε κατοχύρωση, κατοχύρωση θέλουν δεν θέλουν. Είμαστε έτοιμοι για πάντα. Ο λαός με προστάριδες τους κληρικούς, τους ιεράρχες μας, τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές θα τα παίξουμε όλα γιατί πρέπει να εξεγερθεί ο γίγαντας λαός, να ορθώσει τη χέτη του, να ξεκινάξει την λύτη, να βγούμε μπροστά για ό,τι μας καλεί η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Να ζήσετε, ο Θεός μαζί μας. Του Ελκύς, κύριος Ανδρέας Λύρας. Σπαρτιώτατε παριστάμενοι, άξιοι λειτουργοί του υψίστου, μοναχικό τάγμα, αγιορείτες πατέρες, και πάντες οι αδελφοί εν Χριστώ Ελληνίδες και Έλληνες. Χρόνια αγωνιζόμαστε για αυτήν την ευλογημένη στιγμή και την ώρα και βλέπουμε μεγάλη καρποφορία και χαιρόμεθα εκ βάθους ψυχής που ο ελληνικός λαός είπε το όχι και λέει το όχι. Ότι επειδή ετήρησες τον λόγο μου και εγώ σε τηρήσω εις την ώρα του πειρασμού την μεγάλη που θα πλήξει όλη την οικουμένη. Και βλέπουμε αδέρφια μου ότι πλήττει όλη την οικουμένη. Διότι δεν υπάρχει έθνος, φυλή, γλώσσα, λαός που να μην πειραστεί από το μεγάλο πειρασμό του ηλεκτρονικού φακελώματος και του χαρά. Σήμερα συγκεκριμένα μπήκε Ελληνίδα μητέρα η οποία ζει στην Θράκη, ότι στην Σουηδία περιμένουνε μόλις γεννηθεί το παιδί αμέσως του δίνουνε την κάρτα με το γραμματό κώδικα και ίσως να το σφραγίζουν. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα, Ελληνίδα χριστιανή γυναίκα θέλει να φύγει από εκεί, να έρθει στην Ελλάδα να γεννήσει το παιδί της. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Έσκος! Είναι τροπή αυτή τη στιγμή στον ύπνο αυτό που λέγεται Ελλάδα και Ορθοδοξία να υπάρχουν ανεγκαιρίες.
χρησιμοποιήσουν τη δύναμη αυτή, διότι όπως είπε ο σεβασμιότατος Καντιώτης, ο Έλληνας χριστιανός έχει δύο δυνάμεις στα χέρια του, την προσευχή αλλά έχει και την ψήφο, διότι κάποιος πολιτικός είπε κάποτε, με ψήφισε λέει ο ελληνικός λαός, έχω το 48%, γι' αυτό δεν ακούω τους υπόλοιπους. Προχωρώ στο πολιτικό γάμο, προχωρώ στην αποφυλή παπής στην υγεία και ούτω καθεξής. Ανάξη! Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αμαρτία και το τονίζω αυτό, η πνευματική θα πρέπει από εδώ και πέρα να μην κοινωνούν ανθρώπους οι οποίοι πάλι και ψηφίζουν αντίχριστους, πολιτικούς. Ο πατήρ Νεκτάριος περί της βασιλίσης και εγώ αυτή τη στιγμή σας πηγαίνω στην Αποκάλυψη για να δείτε ότι πολύ εύκολα το τοποθέτησε το θέμα, διότι αντί της βασίλισσας της Ευρώπης δηλαδή είναι τα 10 κέρατα οι βασιλείς που προέρχονται από την Ευρώπη, διότι το λέει ο Δανιήλ από το 4ο θηρίο, δηλαδή τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως λέει ο Άγιος Υπόλοιτος και όλοι, θα δει ακριβώς το 11ο κέρατο που αναμένεται και που είναι ο Αντίχριστος. Και ξέρετε γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε το 666 και τον γραμματό κώδικα, διότι απλούστατα ο γραμματός κώδικας αποτελεί το πρώτο γράμμα του ονόματος του θηρίου μαζί με το 666 που επιστήμονες έχουμε αυτή τη στιγμή. Έκθεση επιστημόνων ηλεκτρονικών μαζί με επιστήμονας μοναχούς από τη Μονή Αγίου Γρηγορίου που πιστοποιούν την παρουσία του 666 σαν κωδικού αριθμού στο κομπιούτερ των Βρυξελών και σε όλα τα κομπιούτερ και του κατεχάκη που μας έχουν φέρει. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου και απορώ γιατί δεν σηκώνεται όλη η Ελλάδα, γιατί δεν σηκώνονται όλοι οι ιερείς, γιατί δεν το λένε στις εκκλησίες ότι πρέπει να έρθουν στο πεζοδρόμιο οι πάντες. Τι περιμένουνε, οι αντίχριστες δυνάμεις έδωσαν το σηματοδότη, λένε η τρίτη χιλιετία είναι δική μας. Ετοιμάζουνε στο Γκρίνου, σαν το λέω, ξημερώνοντας το 2000, έχουνε στήσει το λαό, λέει, του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Του ανθρώπου και παρουσιάζουν ένα κτίριο με 12 πατώματα σε μορφή ανθρώπου που μέσα θα υπάρχουν βωμοί, ακούτε, και ικανοδιακές τηλεοράσεις το 1999 προς το 2000 θα μας δείξουν εικόνες, πράγματα και παραστάσεις που δεν ξέρω τι θα είναι αυτά για να χειροκροτηθεί από όλη την ανθρωπότητα το μυστήριο αυτό του Αντιχρίστου που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 2000 χρόνια πριν μας το λέει. Και όμως, αδέρφια μου, δυστυχώς δεν το λέω για την αγάπη σας, το λέω για την Ελλάδα ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια παραλυτική κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει εμείς, όπως οι τέσσερις πήραν τον παράλυτο, να χαλάσουμε τη στέγη. Εμείς, όσοι είμαστε, πρέπει να γίνουμε η προπομπή, οι Ιεραπόστολοι σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά μας, στην επαρχία, να ξυπνήσουμε τον κόσμο, διότι η κάρτα ηλεκτρονική είναι το φακέλωμά μας μέσα στα σπίτια μας. Τα σπίτια μας θα γίνουν ηλεκτρονικά κλουβιά με μία τηλεόραση, με μία κάρτα και με ένα κεντρικό υπολογιστή των κομπιούτερ της Ευρώπης. Και τώρα εψήφισαν και την αστυνομία της Ευρώπης, τη Europol. Με ζήνω το Σέγγε. Εξαφανίζουν την δύναμη κάθε εθνικού στοιχείου, ηθικής, ορθοδοξίας, ασφάλειας, στρατού, οικονομίας
και απήντησε η κυβέρνηση αυτή εις το κατόρθωμα αυτό της εκκλησίας που έγινε με αγώνα, αλλά ήρθε ο καρπός της εγκυκλίου εκείνης που εμείς συνιστώμε αυτή την εγκύκλιο να την πάρει ο καθένας να την έχει κοντά του, να βγάλει φωτοτυπία, να την μοιράσει παντού και να την δείχνει σε δημόσια όργανα. Η Εκκλησία, η αρχή μας η πνευματική, η ελλαδική Εκκλησία απήντησε, οφείλει η πολιτική εξουσία να υποταχθεί στο ανώτερο, να σεβαστεί και το Άγιο Όρος και την Εκκλησία της Κρήτης και να σταματήσει το ηλεκτρονικό πατέρα μας. Ζει Κύριος ο Θεός! Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας, λίγο υπομονή, ξέρω ότι αρχίζει και σκοτεινιάζει, αρχίζει και κάνει λίγο ψύχρα, αλλά να θυμηθούμε, να ενθυμηθούμε τους 40 μάρτυρες. Θρυμίζω χειμών, γλυκίζω παράδεισος. Να μην φύγει κανείς, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου συνθήκη Σέγγεν. Όλοι μαζί σε λίγο τελειώνουμε, είναι τρεις ακόμα χαιρετισμοί και μετά τελειώσαμε. Και μετά όλοι μαζί δεν θα απουσιάσει κανείς να πάμε μέχρι την Βουλή σε πορεία. Κοντά μας τώρα ένα άλλο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος ΕΡΕΚ, κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος. Ένα θερμό χειροκρότημα. Σεβαστοί πατέρες, συμπατριώτες μου Έλληνες και αδελφοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι, σεβόμενος την ταλαιπωρία επί τόση ώρα θα σας πω τούτα τα δύο. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι μαχόμεθα εναντίον των αρχών και των εξουσιών του σκότους, υλοποιείται αυτή τη στιγμή από το ανέντιμον, πρόστιχον, αντελληνικών και αντίχριστον ελλαδικών κράτων. Εφόσον το ελλαδικό κράτος επέλεξε μόνο του την θέση της αντιπαρατέσεως, εμείς δεν θα το αρνηθούμε αυτήν την αντιπαράτηση. Με χαρά την δεχόμεθα. Είμαι εναντίον των αρχών και των εξουσιών του σκότου και είμαι εναντίον αυτού του ελλαδικού κράτου που υλοποιεί τα σαρκά σε αυτά. Ήθελα να σας πω δύο ενημερωτικά για να τελειώσω. Όσοι πιστεύουν ότι η επάνωτος αυτή συνθήκη υπεγράφει προλίγου, κάνουν τεράστιο λάθος. Το 1991 το Δεκέμβριο η Ελλάδα δια των ατίμων και ανεντίμων εκπροσώπων της εσύ, αφήστε με, ό,τι πιστεύετε πιστεύω, ό,τι αισθάνεστε αισθάνομαι. Εσύρθη εις τα πόδια των χωρών της Ευρώπης ή να εισέλθει εις το Σέγγεν ως παρατηρητής καταρχάς για να υπογραφεί το Νοέμβριο του 1992 από τότε η πλήρης ένταξης της Ελλάδος ως κράτους μέλους της γωνία του Σέγγεν. Που ήσαν οι Έλληνες πολιτικοί τότε διά την ενημέρωση των ελληνικών λαών. Προδότες. Και όταν ο ελληνικός λαός εξηγερθεί, τότε ενεθυμήθησαν το καθήκον τους. Δεν εμπιστευόμεθα τους Έλληνες πολιτικούς. Τους καλούμε αυτήν τη στιγμή, εάν πιστεύουν στον Χριστό και την Ελλάδα, εάν αντιτίθεται στην Ορθόδοξο πίστη, συγγνώμη, ή στη συμφωνία του Σέγγεν, να εγκαταλείψουν τα λαοφόνα και εθνοχτώνα κόμματά τους και να προσέλθουν εις τας ενορθοδόξους ενώσεις αυτής εδώ της Επιτροπής εναντίον του Σέγγεν. Εάν δεν το πράξουν αυτό, είναι υποκριτέ, ψεύτε και πραγματικοί. Ένα δεύτερο και σας εγκαταλείπω. Νομίζουμε ότι η ταυτότητα είναι το άπα. Είχε δείξει παλιά ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά του Σέγγεν, ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ότι δεν είναι μόνο η ταυτότητα. Διότι τώρα
εμποδίζονται στο πρόβλημα αυτό, έρχονται δια άλλη εισοδού. Έρχονται δια τη εισοδού τη ταυτότητα τη φορολογική ενημερότητα. Οποιαδήποτε ταυτότητα εγγίζει τον οικουμενισμό τη ΕΓΕΝ είναι για μας αντίθετο. Είναι προφάσεις εν αμαρτία. Οτιδήποτε λοιπόν στο κέντρο στον έλεγχό μας, διότι με τον νέο νόμο φορολογικής ταυτότητας φορολογικής ενημερώτητας ταυτότητα θα παίρνει κάθε νήπιον το οποίο γεννιέται. Έτσι λοιπόν, αποφεύγοντες οι εξουσιαστές μας των σκόπελων της ηλεκτρονικής ταυτότητας, έρχονται δια άλλη εισοδού να επιβάλλουν την θέλησή του. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Σήκω η Αγία Φωτσία. Και τώρα θα ακολουθήσουν πολύ μικροί, μονόλεπτοι. Παρακαλώ, μονόλεπτοι. Μόνο ένα λεπτό. Γιατί ζητούν πάρα πολλοί αδελφοί και δεν θέλουμε κανέναν να συναχωρήσουμε. Μονόλεπτοι χαιρετισμοί εκ μέρους του αγωνιστή Μητροπολίτη Πειραιός κυρίου κυρίου Καλλινίκου και της Πειραϊκής Εκκλησίας θα χαιρετήσει ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως πατήρ Χρήστος Χρισταδούλου. Χαιρετίζω τη μεγαλειώδη του τη συγκέντρωση και μεταφέρω σε αυτή τον αγωνιστικό χαιρετισμό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, τον οποίο και εκπροσωπώ. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε σε αυτή τη συγκέντρωση, αλλά λόγω του ότι και η ώρα πέρασε, αλλά και με κάλυψαν εν πολλής οι προλαλήσαντες, μόνο μερικά συνθήματα θα απευθύνω στην αγάπη σας. Όχι στη συνθήκη Σέγγεν και σε οποιαδήποτε συνθήκη δεσμεύει την ελευθερία του ελληνικού λαού. Όχι! Όχι στον Αντίχριστο, τον πατέρα του Αντιχρίστου, τον Σατανά και τον Ψευδοπροφήτη. Όχι στον Εχάμ και το 666. Όχι στο χάραγμα του Αντιχρίστου. Εμείς είμαστε σφραγισμένοι με το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος, σφραγίζοντας πνεύματος Αγίου. Και πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί, γιατί είναι ο Παράκλητος, ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών. Αφέτης μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν προσκυνούμε και σε αυτόν είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη ζωή μας μέχρι τελευταίας μας αναπνοής. Τελειώνοντας ήθελα να σας πω, ή ο Θεός με θυμών, και αν ο Θεός είναι με θυμών, του δεις καθημών. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το ελληνικό εκλεκτό περίπονο ελληνικό έθνος! Ζήτω! Ζή Κύριος ο Θεός το Παναγιώτη! Εύχομαι όλοι όσοι είμαστε εδώ να πάρουμε από το πύρ της θεότητος και να γίνουμε ζηλωτές σαν τον προφήτη Ηλία. Και η φωνή μας να φτάσει ως φωνή υδάτων πολλών στα αυτιά όλων των αρμοδίων. Και αν δεν φτάσει η φωνή μας στα αυτιά των αρμοδίων, πιστεύουμε ότι θα φτάσει στα ότα Κυρίου Σαββαώτ. Και εκείνος είναι ο δρασόμενος τους πονηρούς εν την πανουργία αυτών. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το ελληνικό έθνος! Ζήτω! Ως μετά τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτου Πειραιός, κ. Καλλινίκου, ο
το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, επίσης κατά της συνθήκης του Σέγγεν, ο Επίσκοπος Πέτρας, κύριος Μακάριος. Χαιρετίζοντες την ομολογιακή τάφνη συγκέντρωση, ευχόμεθα εν καρδίως, όπως Κύριος ο Θεός ημών ευλογήσει πάντα σημάς και στηρίξει έως τέλους εις την καλήν ομολογίαν, εις δε τους υπεραντίους να δώσει πνεύμα μετανοίας, αγαθού συνειδήσεως και επιγνώσεως των κρισίμων τούτων καιρών. Οσιότατοι πατέρες και αδελφοί, είμεθα αναμφιβόλος και κλειμένοι υπό του Θεού, ή να συμμετάσχομεν και συντελέσομεν κατά καθήκον ιερών ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί εις τα διαδραματιζόμενα έμπροσθεν μας. Όδε η υπομονή των Αγίων εστί, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην Ιησού, ως θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τι είναι όλη αυτή η νεωτεροποιός τάσης και προπαγάνδα των ημερών μας περί νέας εποχής, με εξάπλωση της παγκοσμιοποίησεως και ενώσεως κρατών, οικονομιών, πολιτιών, αιρέσεων και θρησκειών κατά το πνεύμα του πολιτικο-θρησκευτικού οικουμενισμού. Είναι ασφαλώς η ενοποίηση της οικουμένης εν παντή, καθώς έχουν προφητεύσει οι άγιοι της Εκκλησίας μας ότι θα συμβεί κατά τους εσχάτσους καιρούς του Αντιχρίστου. Πότε θα έχει πληθυνθεί η μισαδελφία, η μαγεία, η ηθική διαφθορά, η ψευδοπροφήτε, όπως ακριβώς γίνεται σήμερον πανταχού. Είναι η Αντίχριστος αποστασία, περί της οποίας έγραψε ο ουρανοβάμων Παύλος ότι θα προετοιμάζει την έλευση του Ιού της Απολίας, ο οποίος θα είναι αντικείμενος και υπερόμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε αυτόν είναι εις το ναόν του Θεού, ως Θεόν καθίστε. Τούτο ακριβώς το πνεύμα της εξουδενώσεως παντός λεγόμενου Θεού ή σεβάσματος προωθεί ο θρησκευτικός οικουμενισμός σήμερον, ο οποίος προετοιμάζει την οδόν δια να καθίσει ο αντίθεος εις το ναόν του Θεού, ούτων εν Ιερουσολύμης μόνον, αλλά και εις τας πανταχού εκκλησίας εν έσα πάση την προεδρία. Και κατακλίνοντας, αγαπητοί μου σεβόμενος, την κόποση και το ψύχος, προσφέρομεν προς Χριστόν των Θεών εκείνην ακριβώς την ικετηρία δέηση την οποία μόλις εχθές το εσπέρασε ψάλαμεν, ή να συμπολεμήσει με θυμόν τους εχθρούς αυτού και ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, ότι είναι πούσιον σταύρωσιν εις κοινήν εξανάστασιν του γένους των ανθρώπων καταδεξάμενος και το καλάμο του σταυρού βαφές ερυθρές τους εαυτούς δακτύλους αιματός σας, της αφεσίλης ημίν βασιλικός υπογράψε φιλανθρωπευσάμενος, μη παρήδης ημάς κινδυνεύοντας και πάλιν την αποσού διάστασιν, αληκτήρισον μόνε μακρόθυμε τον εμπεριστάσι ναό σου και ανάστητη, πολέμησον τους πολεμώντας ημάς ως παντοδύναμος. Θερμό χειροκρότημα. Ο Επίσκοπος Πέτρας, κύριος Μακάριος, είχε 5 σελίδες να διαβάσει. Εσυντόμευσε όντως τον χρόνο του, από μόνος του. Εμείς περιμέναμε να τον διαβάσουμε όλον τον λόγο του, να τον ακούσουμε. Εν τούτης τον εσυντόμευσε. Θερμό χειροκρότημα. Λοιπόν, και τώρα, για ένα λεπτό και η αγωνίστρια Μαρία Δουράκη. Έλληνες και Ελληνίδες, χαίρεστε Κυρίο πάντοτε. Η Ελλάς τους καταγγέλλομες
σήμερα στον ανθεληνικό το αντίχριστο, το μισελληνικό κράτος της Βουλής των Ανθελλήνων Πολιτικών, διότι περί Ανθελλήνων πρόκειται. Θέλουμε να τους το τονίσουμε σήμερα στην αγκαλιώδη αυτή συγκέντρωση ότι τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Ποτέ! Η Ελλάς είναι χώρα ηρών, μαρτύρων, οσίων, αγίων. Τα ιερά κομματά της είναι ποτισμένα με άγια αίματα. Και καλούμεθα σήμερα να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε, να δώσουμε και το δικό μας βρώμικο αίμα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Θέλω να καταγγείλω λοιπόν ότι να μην έχουμε αυταπάτες. Δεν πρόκειται αυτοί να εισακούσουν το Σέγγεν μπήκε σε εφαρμογή και στα βουλωτά εφαρμόζεται. Η κασέτα που κυκλοφορήσαμε και που είχε προκληθεί στις 10 Ιανουαρίου στο Κάραβελ τα λέγει όλα. Και λέει τις μεθοδεύσεις των. Και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τέλους του 98 θα διαλύσουν τα σώματα ασφαλείας. Θα φέρουν την Gestapo, τη Royal Gestapo της Europol, που θα αποτελείται από Ολλανδούς και από Γερμανούς για να πατάξουν τις αντιδράσεις και αντιστάσεις των Ελλήνων.